ΠΑΚ. Ο ήλιος είναι στο DNA μας. Νέος ηλιακός θερμοσύφωνας με προφίλ διπλού τυχώματος Mark 4. Με μοναδική αντοχή, περισσότερο καυτό νερό και την πιο γρήγορη απόσβεση. Μόνο από 779 ευρώ. Καλπάκ. Μαζί. Πρώτοι στον ήλιο. Σπυρίδων Θήτα Φουστέρης ΑΕ στη Μεσαριά. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Καλπάκ Mark 4 στη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά. Εδώ και 125 χρόνια είμαστε στην πρώτη γραμμή. Για να μετακινήσετε με σιγουριά. Να είστε καλυμμένοι από κάθε κίνδυνο. Να αναπτύσσετε τις επιχειρηματικές σας ιδέες. Να είναι το μέλλον σας εξασφαλισμένο. Να χαίρεστε μια ζωή όλο υγεία. Να νιώθετε ασφαλείς για να μπορείτε να κάνετε όνειρα. Είμαστε στην πρώτη γραμμή. 125 χρόνια Εθνική. Η πρώτη ασφαλιστική. Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από το συνδυασμό Μαζί Αλλάζουμε, Σαντορίνη Θηρασία, ο οποίος εκπροσωπεί και τη νέα γενιά, είναι ο κύριος Γιάννης Μάινας. Ο Γιάννης Μάινας, λοιπόν, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα και το βήμα να πω δύο πράγματα για τον εαυτό μου και να συστηθώ στον κόσμο. Ωραία. Να συστηθούμε πρώτα απ' όλα. Η οικογένειά σου, εγώ θα σου μιλάω στον ελληνικό και σε παρακαλώ ναι. Γιατί έτσι το έχουμε καθιερώσει. Ευχαριστώ πολύ. Η οικογένειά σου λοιπόν είναι μια γνωστή οικογένεια στη Σαντορίνη. Γεννήθηκα στη Σαντορίνη. Γεννήθηκα στη Σαντορίνη, μεγάλωσα στη Σαντορίνη. Η οικογένειά μου είναι η οικογένεια Μάινα. Είναι μια οικογένεια που έχει βοηθήσει πάρα πολύ, θεωρώ, στα κοινά του νησιού και στην επίλυση κάποιων προβλημάτων. Αρχικά από τον παππού μου, τον Τζάνετο Μάινα, που ήταν εργολάβος οικοδομών. Έχω ακούσει για τον Τζάνετο Μάινα, Γιάννη, τον παππού σου, είχα την τύχη να τον γνωρίσω, αλλά για πολύ λίγο, ότι ήταν ένας από τους πρώτους δυνατούς εργολάβους στην Αθήνα, είχε χτίσει και ένα κομμάτι του Χίλτον, ναι, ήταν... είχε αφηγηθεί αυτός ήταν... και μάλιστα μου είχε πει ότι τους μάστορες και τους εργάτες του έλεγε πρώτα θα πάρω σαντοριούς και μετά άμα μου περισσέψει. Πράγματι έτσι είναι, ήταν ένας εργολάβος βασικά από την... Η ηλικία των 16 ετών ήταν πρώτος, ήταν από τους πρώτους μεγαλύτερους εργοδηγούς στο Χίλτον, όταν κατασκευαζόταν το Χίλτον. Ασχολιόταν με σοβαντίσματα, επιχρήσματα. Προσπαθούσε όσο μπορούσε να έχει σαντορινιούς, γιατί θεωρούσε κιόλας ότι η Σαντορινή ήταν από τους πιο καλούς μαστόρους. Μάλιστα. Και εσύ πήγες στο σχολείο εδώ πέρα, έτσι. Ναι, εγώ πήγα στο σχολείο εδώ πέρα, μεγάλωσα εδώ, έφυγα στο εξωτερικό για τις σπουδές μου. Έκανα και ένα μάστερ. Επειδή μια πολύ σοβαρή και μεγάλη ιστορία στο νησί, σε ό,τι αφορά και στο επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και στο αυτοδιοικητικό επίπεδο, την έχει γράψει ο Νίκος Μάινας, ο πατέρας, ο οποίος είναι και νέος σε ηλικία, οπότε σε απέκτησε και πολύ γνώση κι αυτός. Πολιτικός μηχανικός κι αυτός, έτσι. Πολιτικός μηχανικός, ασχολήθηκε 2-3 τετραετίες με τα κοινά. Ό,τι μπορεί στο κομμάτι μπορούσε να προσφέρει, το θεωρεί ότι το πρόσφερε. Και εσύ πώς αποφάσισες, Γιάννη, να γίνεις πολιτικός μηχανικός? Ήταν μια οικογένεια που ήταν ταυτισμένη με την οικοδόμηση. Ναι, είμαστε μια οικογένεια εργολάβων. Πρώτα απ' όλα είμαστε εργολάβοι και μετά μηχανικοί. Ήταν κάτι που μου άρεσε από μικρός. Μεγάλωσα με αυτήν την οτροπία, με αυτόν τον τρόπο.
παρακάτω, όταν έφτασα στην ηλικία που έπρεπε να αποφασίσω τι θα επιλέξω να κάνω στην παρακάτω το μετέπειτα ζωή μου, θεώρησα ότι κάτι που μου αρέσει και θα με εκπροσωπεί και με ευχαριστεί κιόλας είναι να σπουδάσω το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού όπως και έκανα. Στο επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, πού το σπούδασες? Σπούδασα στην Αγγλία, στην University of Greenwich ήμουνα, έκανα και ένα μάστερ εκεί. Μετέπειτα επέστρεψα στην Ελλάδα και έκανα αναγνώριση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και τα δύο τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμε στο επάγγελμα του μηχανικού και ασχολούμαι κιόλας και με τα τουριστικά. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, γιατί μου λες τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, πήρες το πτυχίο σου, αλλά πολλοί σε ξέρουν ότι μαζί με τον πολιτικό μηχανικό πατέρα σου ήσουν από τότε πριν καν τελειώσει το σχολείο. Ναι. Μηχανικός, δόκιμος τέλος πάντων, δοκιμαζόμενος μηχανικός. Η αλήθεια είναι ότι τα καλοκαίρια κάθε φορά που ερχόμουν στην Σαντορίνη και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα για διακοπές, βοηθούσα στο κομμάτι που μπορούσα στο τεχνικό γραφείο που διατηρούμε στο Καμάρι. Μάλιστα. Διαβάζοντας, Γιάννη, το βιογραφικό σου και παρά των νεαρών της ηλικίας σου, είσαι στα 27, έτσι. Στα 27, ναι. Μάλιστα. Διαβάζοντας το βιογραφικό σου, βλέπω ότι έχεις ήδη πολλά επαγγελματικά βάρη πάνω σου. Δηλαδή, είσαι πολιτικός μηχανικός, μπάχημος, τουλάχιστον έτσι γράφει το βιογραφικό σου. Ναι. Είσαι πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής. Ενεργειακός επιθεωρητής, καλά το είπες. Διευθυντής ενός ξενοδοχείου και διευθυντής ενός τουριστικού γραφείου. Μάλιστα. Αναρωτιέμαι, πώς τα καταφέρεις όλα αυτά? Άμα είσαι στην καλή διάθεση και τη θέληση, μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα. Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ χρόνο. Το παν είναι η οργάνωση. Αν καταφέρεις να οργανώσεις τα πράγματα όπως πρέπει, όλα μπαίνουν σε μια σειρά και λειτουργούν πιο εύκολα. Ναι, αλλά με τόσο βάρος και σε τόσο νεαρή ηλικία, την ηλικία που κάποιοι συνομιλητές λένε ότι εγώ θέλω να κάνω και τη ζωή μου και να κάνω κάποια πράγματα. Βρίσκεις χρόνο για την προσωπική σου ζωή? Βρίσκω χρόνο για την προσωπική μου ζωή. Έχω προσπαθήσει να βάλω μία τάξη σε όλα και στα επαγγελματικά μου και στην προσωπική μου ζωή και έχω κάνει μια κατανομή καθηκόντων, γιατί έχω και όλα αρκετά άτομα προσωπικό που με βοηθάνε για να στηρίξω όλο αυτό το έργο. Το εμπιστεύεσαι το προσωπικό σου, δηλαδή να δίνεις πρωτοβουλίες? Βέβαια, βέβαια. Πάντα πρέπει να δίνεις πρωτοβουλίες στα άτομα που σε περικλείουν, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρεις να βγάλεις ένα αποτέλεσμα εργασίας, έναν όγκο εργασίας. Αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις όλα μόνος σου ποτέ. Αυτό, ξέρεις, είναι ένα αρκετά σημαντικό μοντέλο, γιατί πολλοί θέλουν να τα κάνουν όλα μόνοι τους και τελικά κάνουν μισά από όσα θα μπορούσαν. Αυτό είναι αλήθεια. Και μέσα σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την, σε όλο αυτόν τον οργασμό επαγγελματικής δραστηριότητας, γιατί σε αυτή την ηλικία έχεις πάρα πολλά πράγματα πάνω σου, αποφασίζεις να εμπλακείς με τα κοινά. Εντάξει, έχεις μια οικογενειακή διαδρομή η οποία είχε να κάνει με τα κοινά, αλλά εσύ πώς το αποφάσισες? Τι ήταν αυτό που σου είπε μέσα σου ότι πάμε αυτή τη φορά? Τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας είναι πάρα πολλά και θεωρώ ότι ο καθένας θα πρέπει με τον τρόπο που μπορεί και τις δυνατότητές του να ασχοληθεί και να καταφέρει να κάνει κάτι παραπάνω για τη Σαντορίνη μας, να πάει τη Σαντορίνη να βγούμε μπροστά. Το θέμα είναι, και το είπα και στην αρχή, ότι η γενιά σου υποεκπροσωπείται και τώρα βλέπω κάποιους νέους ανθρώπους, λίγο μεγαλύτερους από σένα, λίγο μικρότερους, αλλά πάντως σε αυτή τη γενιά να μπαίνει στα κοινά. Πώς το βλέπεις αυτό γενικότερα, όχι στο δικό σου παράδειγμα? Είναι αυτό θα μπορέσετε να... Θεωρώ ότι όλοι οι νέοι πρέπει να ασχοληθούν με τα κοινά, γιατί είναι κάτι που μας αφορά, είναι το μέλλον του νησιού, είναι το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της ζωής μας, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μία μίξη μεταξύ κάποιων παλαιών που έχουν μια γνώση και μια εμπειρία για τα κοινά και κάποιων νέων ανθρώπων που διαθέτουν το δυναμισμό και την όρεξη. Άστε. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη απόφαση. Περνάμε την πρώτη κόκκινη γραμμή και λέμε ότι φεύγω από μια επιτυχημένη, όχι δεν φεύγεις, αλλά μια επιτυχημένη επαγγελματική ζωή που θα μπορούσες να πεις και τι με νοιάζει εμένα. Ναι. Πας λοιπόν και μπαίνεις στα κοινά, τίθεσαι στην επιλογή των δημοτών και θέλω να μου πεις το δεύτερο βήμα είναι να επιλέξω ποιος είναι εκείνος, ο συνδυασμός, η μίξη που είπες, των ανθρώπων, της εμπειρίας, της νέας γενιάς κτλ. Που θα σε εκπροσωπήσει καλύτερα. Πώς αποφάσισες και γιατί αποφάσισες το συγκεκριμένο συνδυασμό? Θεωρήσα ότι είναι ένας συνδυασμός ο οποίος έχει δοκιμαστεί. Ο Άγγελος ο Ρούσος είναι ένας άνθρωπος που έχει δοκιμαστεί κάποιες δύσκολες περιόδους του νησιού. Έχει το δυναμισμό, έχει την εμπειρία
και από ό,τι φαίνεται εμπιστεύεται και τα νέα άτομα. Αυτό θέλω να μου πεις. Επειδή συνήθως οι παλαιότεροι έχουν μια εμπειρία, σου λέει, και πιάνουν μια ανάγκη που λένε εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Αλλά εσύ ξέρεις κάποια πράγματα. Είπες ότι έχεις μια σπουδές, ότι ασχολείσαι και με τον τουρισμό, γιατί αυτό θα ήθελα να το δούμε και σαν ένα επόμενο κομμάτι, ως ένα συνδυασμό των πραγμάτων. Νιώθεις ότι εισακούγεσαι σε αυτό το συνδυασμό? Αυτός είναι ο λόγος που ασχολούμαι κιόλας με τα κοινά. Αν ένιωθα ότι δεν εισακούγομαι σε κάποιο συνδυασμό, δεν θα εννοείται ότι δεν θα ασχολιόμουν να κάνω. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μάθει να ακούει, έχει μάθει να παίρνει γνώμες και έχει μάθει να μοιράζει αρμοδιότητες. Δηλαδή σου λέει, ξέρεις τι, αυτό είναι κομμάτι δικό σου που το ξέρεις, μπορείς να το αναλάβεις, να το προχωρήσεις, να το πας ένα βήμα πιο κάτω. Με τους υπόλοιπους νέους του συνδυασμού έχεις βρεθεί? Έχουμε βρεθεί, έχουμε ανταλλάξει ιδέες, έχουμε μιλήσει και για την επόμενη μέρα, γιατί οι εκλογές είναι η επόμενη μέρα. Τι είναι για σένα η επόμενη μέρα, Γιάννη? Η επόμενη μέρα πρώτα απ' όλα είναι. Σε ό,τι αφορά στο νησί. Στο νησί. Πρέπει να γίνουν κάποια, δεν μιλάω για έργα, κάποια πράγματα ώστε να επανέλθει το νησί στη φυσική του κατάσταση. Πρέπει δηλαδή να φτιαχτούν πρώτα απ' όλα οι δρόμοι, να γίνει κάτι με την καθαριότητα και όπως μίλαγα προηγουμένως με ένα φίλο επιχειρηματία, του λέω ποια θεωρείς ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του νησιού. Μου λέει κοίταξε να δεις, σε κάθε χωριό πρώτα απ' όλα στην είσοδο του χωριού πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο πάρκινγκ. Να παρκάρουν όλοι οι επισκέπτες, μου λέει, στο πάρκινγκ και μετά να γίνεται διασπορά του κόσμου είτε με μίνι μπας, είτε να υπάρξει πεζοδρόμηση σε όλα τα χωριά. Μόνο έτσι μου λέει τα χωριά θα πάρουν αξία. Μάλιστα. Συμφωνείς εσύ σε γενικές γραμμές με αυτή την αντίληψη? Ναι, συμφωνώ. Επειδή. Γιατί ο πελάτης πρέπει να βλέπει, ο τουρίστας που έρχεται στο νησί πρέπει να βλέπει όλες τις πτυχές του κάθε χωριού. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει στο καμπάρι να δει μόνο την παραλία, πρέπει να βλέπει και το χωριό μέσα, πρέπει να βλέπει και την πλατεία. Ναι, επειδή συνδυάζεις, Γιάννη, και τις δύο ή τρεις, ας το πούμε, ιδιότητες, δηλαδή του μηχανικού που έχει αυτό που δεν μπορώ να έχω εγώ, δηλαδή να βλέπει ένα χωριό ή ένα σπίτι και να λέει αυτό κάτι έχει στραβό ή αυτό κάτι έχει ίσιο, του τουριστικού επιχειρηματία που έχει τους πελάτες του, τους τουρίστες, και θέλει να τους βγάλει έξω από την πόρτα του ξενοδοχείου του και να δουν ένα καλό νησί, και του ανθρώπου που είναι περιβαλλοντικά πιστοποιημένος και θυμάμαι κάποια εποχή ήσουν και πιστοποιημένος από τον ΕΟΤ, έτσι, να ελέγχεις τα καταλήμματα. Όλο αυτό λοιπόν, όλο αυτό το κύκλο των εμπειριών και των αρμοδιοτήτων, εσύ πώς μπορείς να τα αξιοποιήσεις μέσα από μια δημοτική αρχή και τι θα ήθελες από τη δημοτική αρχή να κάνει σε σχέση με αυτά που ξέρεις? Κοιτάξτε να δείτε, η δημοτική αρχή αυτή πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταλάβει ότι όλο το νησί από τη μία άκρη, από την πλευρά της Ίας μέχρι στο ακροτήρι, είναι μια επιχείρηση. Σαντορίνη είναι μια μεγάλη επιχείρηση που πρέπει να δουλέψει ισόμορα. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ίση ανάπτυξη τόσο στο κομμάτι το ιδιωτικό, του ιδιωτικού τομέα, όσο και στο κομμάτι το δημόσιο. Σε ό,τι αφορά στην συνομιλία σου με τον επικεφαλής του συνδυασμού, αν σου έλεγε αύριο το πρωί, αν έλεγε πρωί, σου έλεγε Γιάννη, έλα εδώ, πες μου. Καλά, θα μου πεις και εσύ όπως μου λένε και οι άλλοι ότι ό,τι πει ο επικεφαλής. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι κάνεις μια ερώτηση και σου λέει Γιάννη, πες μου, εσύ τι θα μπορούσες να πάρεις και να τρέξεις γρήγορα και να φτιάξεις την καθημερινότητα? Κοιτάξτε, όταν αποφασίζεις να ασχοληθείς με τα κοινά, λες ότι ξέρεις τι, πάω να ασχοληθώ και θα ασχοληθώ με ό,τι θεωρεί ο επικεφαλής ότι είναι χρήσιμο και κατάλληλο να ασχοληθώ. Εννοείται ότι αν με ρωτάγατε με τι θα ήθελα να ασχοληθώ πιο πολύ, θα ήθελα να ασχοληθώ στο κομμάτι που ξέρω και γνωρίζω, στο κομμάτι που έχω σπουδάσει. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω κάτι παραπάνω σε αυτό το τομέα. Έχει σπουδάσει πολλά κομμάτια δηλαδή. Έχω σπουδάσει ουσιαστικά. Τη δόμηση. Μπορεί να διακρίνει αυτό το νησί, Γιάννη, σε ό,τι αφορά σε αυτό που έχει σπουδάσει και έχει πάρει και το μάστερ σου στο Greenwich University, όπως μας είπες, μπορείς να πεις ότι χωρίς να παίρνουμε μέτρα, κόβουμε κεφάλια δηλαδή, ότι μπορούμε να φέρουμε μια νοικοκυροσύνη σε αυτό το νησί, ότι υπάρχουν απλές λύσεις? Υπάρχουν απλές λύσεις, πρέπει να φέρουμε μια νοικοκυροσύνη, γιατί αλλιώς αν δεν το κάνουμε αυτό, το νησί θα κατρακυλήσει από μόνο τη μέρα με τη μέρα. Στον τουριστικό τομέα, στον οποίο διατηρείς και ξενοδοχείο και τουριστικό γραφείο, ο πελάτης σου, μένοντας στο ξενοδοχείο, έχει τις ανέσεις που έχεις επενδύσει για να τις προσφέρεις,
Έχει ό,τι μπορούσε να έχει, ένα καλό δωμάτιο, πισίνα, οτιδήποτε μπορεί να έχει. Αλλά βγαίνει και απ' έξω όμως. Δεν μπορεί να το κρατήσει 24 ώρες πριν σε τραβάω μέσα. Άρα λοιπόν πρέπει να έχει και μια ευθύνη, μια δημοτική αρχή. Όχι γιατί εσύ επένδυσες στο ξενοδοχείο και καλά έκανες, αλλά πρέπει να επενδύσει και στην καθημερινότητα. Αλλά μια δημοτική αρχή, εγώ θεωρώ ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να επενδύσει στους κατοίκους του νησιού, στους ντόπιους κατοίκους και μετά να κοιτάξουμε και τους τουρίστες. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη ζωή των κατοίκων των ντόπιων πιο ομαλή. Μάλιστα. Και μετά παράλληλα θα έρθει και η ομαλότητα και η ανάπτυξη και στο τουριστικό κομμάτι ακόμα περισσότερο. Τι εννοείς, γιατί με τους κατοίκους εδώ έχουμε ένα ζητηματάκι, επειδή είμαστε κατά 90 και πλέον 100% εξαρτημένοι από τον τουρισμό, πολλοί αγνοούν τον κάτοικο, εσένα, εμένα, τον οικονολήτη μας που μένουμε 12 μήνες το χρόνο εδώ πέρα. Δεν είμαστε τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό ακριβώς, δηλαδή πρέπει σαν Σαντορίνη να μην λέμε ότι είναι μόνο για σεζόν και για 6 και για 7 μήνες. Η Σαντορίνη είναι για όλο τον χρόνο. Η Σαντορίνη έχει κατοίκους που ζουν όλο τον χρόνο εδώ πέρα και δραστηριοποιούνται, πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε πρώτα απ' όλα τη ζωή των ντόπιων πιο ομαλή και πιο λειτουργική. Δηλαδή, δεν πρέπει ο ντόπιος να ταλαιπωρείται όταν θέλει να ξεκινήσει από το σπίτι του να πάει στο χώρο εργασίας του, είτε αυτό αφορά το οδικό δίκτυο, είτε αφορά τη σήμανση, είτε αφορά το οτιδήποτε. Για το οδικό δίκτυο, τι έχεις να πεις, εκτός από την χρήση του ως οδηγού που έχεις όπως και οι περισσότεροι από εμάς για το οδικό δίκτυο, γιατί το οδικό λένε ότι είναι δύσκολο το ένα το άλλο. Εσείς τι έχεις να πεις με την επιστημονική σου γνώση? Το οδικό δίκτυο μπορεί να το καταλάβει ο καθένας μας με το να πάρει ένα αυτοκίνητο και να βγει να κάνει μια βόλτα στο νησί. Έχει πάρα πολλές κακοτεχνίες. Και το πιο μεγάλο κομμάτι είναι ήδη κατεστραμμένο. Δεν έχει συντηρηθεί ποτέ. Μπορεί όμως να γίνει κάτι άμεσα γι' αυτό, γιατί ξέρεις. Είναι το απλό κομμάτι συντήρησης. Ναι, επειδή εγώ στο σπίτι μου και ο καθένας στο σπίτι του έχει δύο φάσεις. Δηλαδή, όταν στάζει η σκεπή του, πρώτον να κλείσει και μετά να φτιάξει το μηχανικό και να πει τι θα κάνω για να λύσω οριστικά το πρόβλημα. Μπορούμε, κατά τη γνώμη σου, να το λύσουμε οριστικά το πρόβλημα σε ό,τι αφορά ο οδικό δίκτυο. Με πολύ μικρές παρεμβάσεις. Με πολύ μικρές παρεμβάσεις μπορούν να δοθούν ουσιαστικές λύσεις. Ένα πράγμα το οποίο θεωρώ ότι προσπαθεί να βάλει ο Κλεισθένης και δεν ξέρω αν τα καταφέρει, είναι και αυτό θα το φέρω στα δικά μας. Αν σου πει ο επικεφαλής του συνδυασμού, έλα εδώ Γιάννη με 2-3 άλλους ανθρώπους, 1-2 έμπειρους, 1-2 που έχουν την επιστημονική γνώση, την αποδεδειγμένη επιστημονική γνώση και μην κάτσεις μόνο σε αυτό που ξέρεις, αλλά ξέρω ότι δραστηριοποιείσαι επαγγελματικά σε όλη τη Σαντορίνη. Μην κάτσεις μόνο στο χωριό που ξέρεις και βγαίνεις έξω, αλλά πήγαινε σε όλη τη Σαντορίνη και κάνε μια καταγραφή. Θα μπορούσε να κάνεις κάτι τέτοιο. Με μεγάλη χαρά. Άσε τη μεγάλη χαρά. Εγώ θέλω να μου πεις αν θα μπορούσες να βρεις εφαρμόσιμες, φτηνές και γρήγορες λύσεις. Γιατί από μεγάλα λόγια χορτάσαμε. Κοιτάξτε να δείτε, όταν έχουμε προβλήματα ακόμα και στις επιχειρήσεις μας, πάμε να λύσουμε τα προβλήματα άμεσα και γρήγορα. Ο στόχος μιας δημοτικής αρχής είναι να λύνει τα προβλήματα άμεσα και γρήγορα και μετά να σχεδιάζει μια πιο ουσιαστική λύση. Ναι. Στο λέω γιατί για να φέρεις, ας πούμε, έναν πελάτη σου από το λιμάνι που θα κατέβει μέσα στη νύχτα, έχει πολλά προβλήματα. Βέβαια. Δεν αφορά μονάχα τον περίγυρο της επιχείρησής σου, αφορά και ολόκληρο το νησί. Μάλιστα. Ναι. Αφορά και άλλα τέτοια πράγματα. Για πες μου τώρα, αν δεν είναι ο Άγγελος όλος ως δήμαρχος και ο επόμενος δήμαρχος, αν είναι ο ίδιος ή αν είναι κάποιος άλλος, έρχεται σου πει Γιάννη, ξέρεις, εκτιμώ τις γνώσεις σου και την διάθεσή σου να προσφέρεις, να δουλέψεις κτλ. Και σου πει, έλα εδώ, θέλω να σε τοποθετήσω σε αυτή την επιτροπή και να κάνεις αυτό το πράγμα. Θα ήσουν διαθέσιμος? Θα είμαι διαθέσιμος να συνεργαστώ με τον οποιοδήποτε που έχει σκοπό το καλό της Σαντορίνης, το καλό του νησιού. Την απόφαση, επειδή εγώ επειδή σε ξέρω και από πολύ παλιά και επειδή ξέρω ότι ήθελαν όλοι οι συνδυασμοί να σε έχουν στο δυναμικό τους, την απόφαση την πήρες λίγο πριν το ψηφοδέλτιο κατατεθεί. Ο συνδυασμός ήταν ο πρώτος που κατέθεσε το ψηφοδέλτιο. Τι ήταν αυτό που μέτρησε τελικά και είπες κατεβαίνω και εδώ θα είμαι? Έβλεπα ότι το νησί μέρα με τη μέρα πέφτει. Δηλαδή, οι υποδομές του νησιού είναι σταθερές, δεν δημιουργούμε καινούργιες υποδομές. Ο Άγγελος ήρθε, με βρήκε, μου είπε ότι ξέρεις τι, πάμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τη Σαντορίνη
να πάμε τη Σαντορίνη ένα βήμα πιο κάτω, να καταφέρουμε να έχουμε τη Σαντορίνη μέσα στη θέση που της αξίζει. Η Σαντορίνη παλιότερα ήταν νούμερο ένα νησί στον κόσμο, τώρα έχει πάει στο νούμερο 10, αν δεν κάνω λάθος. Πάνω από το νούμερο 10. Λοιπόν, ο πατέρας, ο Νίκος Μαΐνας, όπως είπες και εσύ, ήταν και πάντα στις πρώτες θέσεις δημοτικός σύμβουλος. Πράγμα που σημαίνει ότι τα ξέρει μέσα τους τα πράγματα. Υποθέτω ότι τον συμβουλεύτηκες, του είπες, θέλω να κατέβω. Δεν σου είπε, κάτσε βρε παιδί μου, έχουμε τόσες δουλειές εδώ πέρα, τόσες επιχειρήσεις. Ακριβώς αυτό μου είπε, ναι. Κάτσε εδώ πέρα, έχουμε τόσες δουλειές, πρέπει να πιο καλά να κάτσεις εδώ πέρα, να σε βοηθήσω, να βοηθήσεις, να είμαστε μαζί τώρα που τελείωσες. Απλά εγώ έβλεπα τα προβλήματα που τρέχανε και του λέω πρέπει να ασχοληθώ. Είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή που πρέπει να συνεισφέρω στο κομμάτι που μπορώ για ένα καλύτερο αύριο. Μάλιστα. Από εκεί και μετά, αφού το ξεκαθάρισες την άποψή σου, τι σου είπε? Εγώ ό,τι μπορώ, ό,τι απόφαση και να πάρεις, εγώ είμαι μαζί σου. Μάλιστα. Το ίδιο υποθέτω και η μητέρα, έτσι. Ναι, ναι. Μαργαρίτα, εννοείται. Λοιπόν, οι φίλοι σου τι σου λένε? Οι φίλοι μου, εντάξει, όσο μπορούν να στηρίζουν κι αυτοί. Εννοώ ότι η δική σου γενιά, και χαίρομαι για τις αυτές τις εκλογές, βγαίνει νέα γενιά μπροστά. Ναι. Η δική σου γενιά ήταν και λίγο αποπολιτικοποιημένη, απολιτικό, όπως τα λέγαμε. Τώρα σε αυτές τις εκλογές βλέπω πολλά παιδιά. Εντάξει, για διάφορους λόγους ο καθένας. Δεν σου λένε φίλοι σου, ρε Γιάννη, δεν τους αφήνεις τώρα να. Όχι, εγώ βλέπω πολλούς νέους που ασχολούνται αυτή τη φορά, όπως προαναφέρατε, με τις εκλογές. Όχι μόνο στο δικό μας συνδυασμό, αλλά και με άλλους συνδυασμούς. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ο καθένας είναι ξεχωριστός, έχει διαφορετικές απόψεις και προσπαθεί με το κομμάτι που γνωρίζει να προσφέρει κάτι. Μάλιστα. Γιάννη Μαΐνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολλά πάνω σου. Και θα χαρώ να σε δω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πραγματικά, κυρίες και κύριοι, θα χαρώ να δω τον Γιάννη Μαΐνα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ έχω πει ότι προτιμώ πάντα να έχουμε εκλογές, όχι με ψηφοδέλτια, αλλά με λίστα υποψηφίων. Ο Γιάννης Μαΐνας, αυτή την νεαρή ηλικία, έχει τόσα βάλει πάνω του. Είναι ένα παιδί που έχει σπουδάσει στην Αγγλία και έχει πάρει και το μάστερ του. Έχει το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, έχει του ενεργειακού ελεγκτή. Ήταν και στο ΝΕΟΤ και μάλλον θα ξαναείναι και στο ΝΕΟΤ ελεγκτής. Είναι και διευθυντής μια ξενοδοχειακής και μια τουριστικής επιχείρησης. Οπότε θεωρώ ότι όσοι επιλέξετε τον κύριο Άγγελο Ρούσο και το μαζί για τη Σαντορίνη και την Φυρασία, ένας από τους τρεις σταυρούς προτίμησης αξίζει σε ένα νέο παιδί που έχει και την ευκρίνεια του λόγου και τις σκέψεις αλλά και τη διάθεση να προσθέτει. Γεια σας. Στο DNA μας. Νέος ηλιακός θερμοσύφωνας με προφίλ διπλού τυχώματος Mark 4. Με μοναδική αντοχή, περισσότερο καυτό νερό και την πιο γρήγορη απόσβεση. Μόνο από 779 ευρώ. Calpac. Μαζί. Πρώτοι στον ήλιο. Σπυρίδων Θ Φουστέρης ΑΕ στη Μεσαριά. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Calpac Mark 4 στη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά. Εδώ και 125 χρόνια είμαστε στην πρώτη γραμμή. Για να μετακινήσετε με σιγουριά. Να είστε καλυμμένοι από κάθε κίνδυνο.
να αναπτύσσετε τις επιχειρηματικές σας ιδέες. Να είναι το μέλλον σας εξασφαλισμένο. Να χαίρεστε μια ζωή όλο υγεία. Να νιώθετε ασφαλείς για να μπορείτε να κάνετε όνειρα. Είμαστε στην πρώτη γραμμή. 125 χρόνια Εθνική. Η πρώτη ασφαλιστική.